Το Just the Two of Us, το έχεις δει. Έχει ακόμη να βρει την πορεία του. Οι άνθρωποι, το ξέρω και από μένα όταν ήμουν στο Dancing with the Stars, δεν περιμένουν να δουν την εξέλιξη των ανθρώπων. Γιατί θεωρούν μερικοί ότι έχουν γεννηθεί εξελιγμένοι. Έτσι εξελίσσεται και το Just the Two of Us, έτσι εξελίχθηκαν και άλλα παιχνίδια στην τηλεόραση. Πώς φαίνεται η Ζέτα επέστρεψε σε σοου στο Μέγκα και η επιστροφή της Ρούλας Κορομιλά. Η Ζέτα είναι πλούσια, έπρεπε να είναι ήδη σπίτι. Αφού θέλει να δουλεύει κι άλλο, ας κάνει ό,τι θέλει. Όσπου να γίνει πλούσια, θα την βλέπουμε. Ναι, ναι. Η Ρούλα που επέστρεψε. Α, καλά, η Ρούλα. Αυτή και αν είναι πλούσια, τι θέλει ξανά, δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται, δεν την έμαθε κανεί. Όταν ήταν νέα, να πλέκει. Η Ρούλα θα την έβλεπε να είναι με μαλλιά πολύ διαφορετικά, με άλλο φωτισμό, δηλαδή σε ένα ημίφος, σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, είτε είναι βουνό είτε είναι θάλασσα, να κάνει ωραία πλεκτά. Και γιατί όχι, να τα πουλάει κιόλας. Ποια ανάγκη να την τηλεόραση. Νομίζω δεν την έχει ανάγκη. Η Ρούλα είναι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, με έχει προσέξει πάρα πολύ στις αρχές μου. Οφείλω κι εγώ όπως πάρα πολύ πολλά στη Ρούλα. Δεν ήθελα να τη βλέπω ακόμα στη τηλεόραση. Ήθελα να. Όχι συνταξιοδοτημένη. Η Ρούλα έχει προσφέρει τόσα πολλά, είναι σαν τρεις γενιές. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να κάνει και κάτι άλλο. Είναι λίγο για τη Ρούλα αυτό τώρα να κάθεται σε μια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι λίγο ή πολύ. Το ότι θα σηκωθεί το πρωί. Θα πρέπει να πάει, να κάνει κάποιες πρόβες, να ακούσει κάποια σχόλια διάφορων και πολλών από αυτών ηλιθείων. Δεν το έχει ανάγκη. Η Ζέτα άλλαξε λίγο στυλ και έγινε λίγο πιο απλή. Δηλαδή ήταν πιο. Πλουμιστή, ας πούμε, στα dancing και στον Αντένα. Έβαλε ένα ποστισάκι σαν να ήταν μία από τη βιωτεία που έχει πάρει. Ήταν το δεύτερο νηφικό. Πόσο πιο απλή τη θες, δηλαδή. Αυτό το ποστισάκι εκεί πέρα που είδα στα πρωινά που, που λέγανε ότι η Ζέτα είναι καλύτερη έτσι. Ποιο είναι το καλύτερο, ας αφήσει τα μαλλιά κάτω, καρέ, να βγουν τα εξτέγια, να βγουν όλα αυτά, να κάνουμε και καμία οικονομία. Ναι, γενικά λέω για όλους όμως.